Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν γνωρίζω πραγματικά πού αναφέρεστε και παρουσιάζετε την εικόνα που εκθιάσατε σήμερα εδώ. Πιθανά μπερδεύετε την κερδοφορία και την εφορία διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων με την κατάσταση που υπάρχει μέσα στους εργασιακούς χώρους. Ενδεικτικά μόνο να σας πω ότι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες προσωπικά, εκτός από άλλα στελέχη και βουλευτές του ΚΚΕ, έχουμε συναντηθεί έπειτα από αίτημα των εργαζομένων με πάρα πολλά σωματεία και ομοσπονδίες κλάδων, σχεδόν όλων των κλάδων. Τα σωματεία από τα λοιπάσματα Καβάλας που είναι εδώ, τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού, την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων, ΟΤΟΕ, τα σωματεία των ΕΛΠΕ, τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τους εργαζόμενους του ΟΤΕ και τόσα άλλα, όπως και εκατοντάδες εργαζόμενους στην καθημερινή σχεδόν επαφή μας. Όλοι αυτοί, με βάση τα λεγόμενά σας, ζουν σε άλλη χώρα. Αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι τα επίσημα στοιχεία της ανεργίας παραμένουν κολλημένα σταθερά πάνω από 17%, δηλαδή στο 1 εκατομμύριο ανέργους. Η ευέλικτη απασχόληση, δηλαδή για να πάμε και να τα πούμε απλά ελληνικά, η δουλειά λάστιχο με 380 ευρώ μισθό μεικτά έχει εκτιναχθεί. Μετεξελίσσεται σε μόνιμης διάρκειας ευέλικτη εργασία και όχι προσωρινού χρόνου. Χαμηλά αμοιβόμενη, αδήλωτη, ανασφάλιστη εργασία που μεταξύ των άλλων ουσιαστικά αποκρύπτει και την πραγματική ανεργία. Και φέτος η πλειοψηφία των νέων προσλήψεων είναι με ευέλικτες μορφές εργασίας. Με τα δικά σας στοιχεία πάνω από 55%. Δικαιολογεί αυτή η κατάσταση τη γνωστή κοκορομαχία με εναλλασσόμενους ρόλους του πανηγυρίζοντος και του καταγγέλλοντος ανάμεσά σας, κύριοι του αστικού, φιλελεύθερου και σοσιαλδημοκρατικού διπολισμού? Μαζί δεν διαμορφώσατε αυτό το αντεργατικό τερατούργημα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εργαζόμενοι? Όποια πλευρά του εργασιακού μεσαίωνα και αν πιάσει κανείς, επιβεβαιώνεται εμφαντικά ότι η ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου, όπως και αν βαφτίζεται κάθε φορά, δίκαιη ανάπτυξη από το ΣΥΡΙΖΑ, ανάπτυξη για όλους από εσάς, έχει ως βασική προϋπόθεση την ολομέτωπη επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα. Τα επίσημα στοιχεία του κράτους αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο βασικές πλευρές της ζούγκλας που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη φάση της σημερινής καπιταλιστικής ανάπτυξης, ανάκαμψης. Αυτή η εργασιακή ζούγκλα έχει την κοινή σφραγίδα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Από αυτή την άποψη είναι πραγματικά προκλητική η προσπάθεια Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα εδώ μέσα να κάνουν το μαύρο άσπρο, εναλλασσόμενοι στους ίδιους ακριβώς ρόλους. Κάθε φορά που βγαίνουν τα καινούργια στοιχεία για την ανεργία, για τις ροές προσλήψεων, απολύσεων και άλλα. Ενδεικτική αυτής της προκλητικής προσπάθειας είναι η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτερο μισθό που παρουσιάστηκε μάλιστα από την πρώην Υπουργό Εργασίας, την κυρία Αξιόγλου, δηλαδή την ίδια που σαν υπουργός είχε απορρίψει την πρόταση περισσότερων από 500 σωματεία τότε για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Να θυμίσουμε ότι η πρόταση αυτή κατατέθηκε τότε από τα σωματεία σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Μόνο το ΚΚΕ την κατέθεσε ως πρόταση νόμου και όλοι μαζί εδώ μέσα την απορρίψατε. Και όχι μόνο αυτό. Με νέα νομοσχέδια κρατήσατε άθικτο το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο ο εκάστοτε υπουργός καθορίζει το ύψος του κατώτερου μισθού με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη θεσμοθετημένη μόνιμη συμπίεση των μισθών. Εναλλάξ, με τον πρώτο νόμο Βρούτσι ήρθε ο νόμος Αξιόγλου και τώρα ξανά κι άλλος νόμος Βρούτσι. Εδώ να σημειώσουμε ότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα
δεν έγινε και δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα. Εσείς δεν είστε που πανηγυρίζετε για την έξοδο από τα μνημόνια, την επιστροφή στην κανονικότητα? Εδώ και τώρα λοιπόν να επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις, προσπαθώντας μάλιστα να απαντήσετε σε μένα στη δευτερολογία σας, είπατε ότι μια κλαδική σύμβαση επεκτείνεται αν καλύπτει το 50+1 των εργαζομένων. Δεν ξέρετε αλήθεια ότι οι εργοδότες διατηρούν το δικαίωμα να μην δίνουν τα μητρώα των εργαζομένων, ακριβώς για να μην διαπιστώνεται αν αποσχολούν αυτή την πλειοψηφία των εργαζομένων? Κανένας δεν τους υποχρεώνει γι' αυτό και δεν το πείραξε αυτό ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε αυτόν τον εμπεγμό. Ο ένας, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, μιλάει για παράδειγμα για 50 ευρώ σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας μάλλον, για να μην πέσουν πολλά μαζεμένα, ίσως και δεν ξέρουν οι εργαζόμενοι τι να τα κάνουν, πού να τα επενδύσουν. Και ο άλλος, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι πιο κουβαρντάς και φυσικά τώρα είναι και στην αντιπολίτευση, κατέθεσε πρόταση για 7% κάθε χρόνο μέχρι το 2022 και μετά το 2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Όπως βλέπετε, δεν σας βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, λέμε καθαρά τις διαφορές σας. Είναι τόσες που μέχρι και οι αρθρογράφοι της Αυγής, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, μπορούν να σας τα εξηγήσουν μέσα σε 300 λεξούλες στα άρθρα που γράφουν. Για να μην βασανίζεστε δηλαδή και ψάχνεστε και περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, όπως μας λέτε, να σας αποκαλυφθούν και μέχρι την ανατροπή του καπιταλισμού να σας αποδοθούν, ενώ τα περισσότερα, όπως λέτε, μπορούν να γίνουν από εσάς εδώ και τώρα. Ακριβώς όπως τα υλοποιήσατε τα προηγούμενα 5-4,5 για την ακρίβεια χρόνια. Γιατί δεν καταργήσατε λοιπόν εδώ και τώρα, χωρίς να περιμένετε το σοσιαλισμό, αυτό τον άθλιο αντεργατικό νόμο που φέρει τη σφραγίδα Βρούτσι και έγινε και Αχτσόγλου σε συνέχεια? Όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και τους πληστηριασμούς, ορισμένοι απέκτησαν, είδαμε, όψιμες ευαισθησίες, ενώ ως κυβέρνηση άνοιξαν τις πόρτες τα προηγούμενα χρόνια και για την πώληση των κόκκινων δανείων στα φαντς και την άρση της όποιας προστασίας υπήρχε για την πρώτη κατοικία. Δύο φορές καταθέσαμε τα προηγούμενα χρόνια πρόταση νόμου για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τις δύο φορές τη γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια. Όπως γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια την πρόταση και των σωματείων για τον κατώτερο μισθό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το Δεκέμβρη του 2017 φέρατε αλλαγή στον ποινικό κώδικα, καταπέτηση των τραπεζών και των φαντς, για να ποινικοποιήσετε τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Ποιον δουλεύετε λοιπόν ότι τάχα τώρα σας έπιασε ο πόνος για τους πληστηριασμούς και για κοινή δράση? Πάντως όχι εμάς. Εμείς θα ξανακαταθέσουμε άμεσα τόσο την πρότασή μας, επικαιροποιημένη φυσικά, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μαζί με την κατάργηση τώρα του δικού σας ιδιώνυμου, όσο και την πρόταση των 500 σωματείων για την επαναφορά του κατώτερου μισθού, της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και των Συλλογικών Συμβάσεων. Και ο καθένας εδώ μέσα ας πάρει θέση. Την πρόταση που είχαμε καταθέσει και για την πρώτη κατοικία, την καταθέτω ξανά σήμερα στα πρακτικά της συζήτησής μας. Για να μην βασανίζεστε δηλαδή και ψάχνετε και περιμένετε όλα αυτά τα οποία χρόνια τώρα σας λέμε. Και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε να επισημάνουμε ξανά για μια ακόμη φορά, διότι η επανάληψης μήτυρ πάσης μαθήσεως, ότι την όλη αντεργατική εικόνα δυστυχώς συμπληρώνει το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία για να θωρακίσει και άλλο και να βάλει σε εφαρμογή τον νόμο λεμιτόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, που σήμερα αποκτά και αυτός πλέον δύο νονούς. Θα το επαναλάβουμε. Κατρούγκαλου και Βρούτσι. Επί της ουσίας, η κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κριτική που παραπέμπει σε αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση. Το έχουμε ξαναπεί και αυτό, για άλλη μια φορά ακούστε το. Αφού ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών των αντιλαϊκών νόμων, ειδικά στα εργασιακά, φέρει φαρδιά, πλατιά και τη δική του υπογραφή.
Και αυτό πλέον δεν το λέμε εμείς, ούτε το λένε μόνο όσοι και όσες σας στήριξαν μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Το λένε σε όλους τους τόνους σήμερα αρκετά μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που δεν αντέχουν, όπως καταλαβαίνετε, άλλο την κοροϊδία. Κύριε Μητσοτάκη, προσέξτε ακριβώς τι λέμε. Έχετε βάλει τον Υπουργό Εργασίας να επιδίδεται σε ένα αντικουκουέ παραλήρημα, με χρυσαυγίτικη μάλιστα φρασιολογία, διαστρεβλώνοντας επιπλέον τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τελευταίο κρούσμα χθες, σε επίκαιρη ερώτηση για τις απαράδεκτες διακρίσεις που θέσπισε ο νόμος Κατρούγκαλου για τα ασφαλιστικά δικαιώματα σε βάρος των ομογενών Ελλήνων της Αλβανίας, που μάλιστα χθες είχαν και κινητοποίηση, αλλά και των μεταναστών που βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, νομιμότατα, ζουν, δουλεύουν εδώ με τις οικογένειές τους, κατέφυγε ο κύριος Βρούτσης στα αλίστου μνήμη συνθήματα «Σύνταξη μόνο στους Έλληνες», της Χρυσής Αυγής. Λες και οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν ξέρουν ποιες κυβερνήσεις τους έκοψαν τις συντάξεις. Δεν είναι βέβαια βλάκας ο κύριος Βρούτσης, επικίνδυνος είναι, συκοφάντης και προβοκάτορας. Κυρίες και κύριοι, απέναντι στην κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης και το προκλητικό προπαγανδιστικό γαϊτανάκι που τη συνοδεύει, απάντηση δίνει η οργάνωση της πάλης των ίδιων των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Τώρα πρέπει λοιπόν όλοι και όλες να ενισχύσουμε το απεργιακό μέτωπο για τις 18 Φεβρουαρίου που οργανώνουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή την πάλη για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και άλλα αιτήματα, τις σύγχρονες ανάγκες στη δουλειά και τη ζωή. Και εδώ, από αυτό το βήμα, σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία, σε αυτό το ταξικό αγωνιστικό μέτωπο, πρέπει να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα όλοι και όλες οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και εγκλωβισμούς στα διάφορα αστικά κόμματα, φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά, όπως και του λόγου σας εδώ μέσα, που μας έφεραν μέχρι εδώ και ευθύνονται για όλη αυτή τη δυστυχία των εργαζομένων. Εκεί θα κριθεί τελικά και το δίκαιο του λαού και θα κριθεί και σε τελευταία ανάλυση. Σας ευχαριστώ.